ο εκπρόσωπος τύπου του κύματος αλλαγής Δημήτρης Μάντζος. Κύριε Μάντζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την παρουσία εδώ. Αλίμονο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ξαφνικά έχουμε δύο παραιτήσεις. Όλα έχουν ξεκινήσει από την πληροφορία που είχε ο πρόεδρος του κόμματός σας από τα ίχνη του Predator που βρέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο ή υπήρχαν και άλλα στοιχεία τα οποία θα δούμε να βγαίνουν στη δημοσιότητα στην Εξεταστική Επιτροπή? Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην υπόθεση Κουκάκη, mm-hmm. που έχει εδώ και μήνες αναδειχθεί στη δημόσια σφαίρα και πρέπει να ερευνηθεί εις βάθος, mm-hmm. και της υπόθεσης Νίκου Ανδρουλάκη, που πράγματι έχει αναδειχθεί στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια ζωή εδώ και 10 ημέρες. Να θυμηθούμε και έχει μεγάλη αξία. Ξέρετε πώς φτάσαμε σε αυτές τις δύο παραιτήσεις και στις αποκαλύψεις. Διότι οι παραιτήσεις συνοδεύτηκαν από ηχηρές, ανατριχιαστικές αποκαλύψεις. Σας πείθει αυτό που λέει ο κύριος οικονόμου ότι, ότι είναι νόμιμο? Να φτάσω εκεί. Θα φτάσω εκεί. Απλά έχει μεγάλη αξία να δούμε πού ξεκινήσαμε. 10 ημέρες τώρα, κύριε Κλαβδιανέ, να θυμίσω ότι από τότε που υποβάλαμε τη μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου Ανδρουλάκη στην εισαγγελία του Αριουπάγου και τη διαβιβάσαμε και στις συναρμόδιες αρχές, την ΑΔΑΕ και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μεγάλη μερίδα των media και ένα κέντρο εξουσίας, κυρίως από την κυβέρνηση, προσπάθησε να μας λιδωρήσει, να μας αμφισβητήσει, να ευτελίσει την κατηγορία και εν τέλει να την εμφανίσει ως σχεδόν αναμενόμενη ή και ψευδή, ανακριβή. 10 ημέρες μετά, αφού προσπάθησαν να μας βγάλουν τρελούς, έχουμε αυτές τις δύο παραιτήσεις. Και δεδομένου ότι παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης με εισαγγελική μάλιστα άδεια. Ακριβώς, φτάσαμε και σε αυτό. Οι δύο παραιτήσεις όμως, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, να θυμίσω, το ρεπορτάζ σας το έχει δώσει ήδη, ποιες είναι οι δύο παραιτήσεις. Παραίτηση πρώτη, το alter ego του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ανιψιός, στενότατος συνεργάτης, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης. Το alter ego του Πρωθυπουργού παραιτείται σήμερα. Παραίτηση δεύτερη, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Κοντολέων. Ποιος είναι ο κύριος Κοντολέων, το πρόσωπο εκείνο, τα τυπικά προσόντα του οποίου υπολείπονταν κατά πολύ του αρχικού νομοθετικού καθεστώτος για κάθε υπηρεσία πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση δεν δίστασε να φέρει τροπολογία κόντρα σε όλη τη Βουλή τότε και να την ψηφίσει μόνη της τον Ιούλιο του 2019 για να έρθει η προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, κ. Κοντολέων, στη θέση του διοικητή. Και άλλαξαν δύο παραιτήσεις. Οι αρμοδιότητες ελέγχου της ΕΕΠ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ασφαλώς. Στον πρώτο νόμο. Ασφαλώς. Για το επιτελικό κράτος. Ασφαλώς. Οι δύο παραιτήσεις αυτές λοιπόν συνοδεύονται σήμερα, κύριε Κλαβδιανέ, από μια αποκάλυψη, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ανατριχιαστική, είναι συντριπτική, είναι καθηλωτική για κάθε δημοκράτη. Ότι ένας ευρωβουλευτής, ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού στο φόρουμ και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και υποψήφιος αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος τότε, παρακολουθεί το από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να το πω ξανά ελληνικά καθαρά, για κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Η ΕΕΠ παρακολουθούσε Έλληνα ευρωβουλευτή και το έκανε αυτό, κύριε Κλαβδιανέ. Σε συνέχεια και λίγο μετά την απόπειρα εγκατάστασης του λογισμικού Predator στο κινητό του ίδιου ανθρώπου. Τυχαίο? Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Αυτές είναι ερωτήσεις τις οποίες εμείς ως θεσμικά, βαθύτατα θεσμικά κόμμα, που έχουμε κινηθεί, κύριε Κλαβδιανέ, επικαλούμε την δημοσιογραφική σας έρευνα. Γι' αυτό πάτε σε εξαιρετική. Έχουμε κινηθεί θεσμικά στη δικαιοσύνη και τώρα κινούμαστε και στη Βουλή και ζητούμε τόσο από την κυβέρνηση, την πλειοψηφία, όσο και από τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τη μειοψηφία στη Βουλή, να τοποθετηθούν απέναντι στο ύψος των δικών τους ευθυνών, σε αυτή την ιστορική συγκυρία, απέναντι στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής για τη σύσταση και συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να απαντηθούν ορισμένα πολύ κέρια ερωτήματα. Η δική σας αντίληψη είναι ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην ήξερε ο Πρωθυπουργός κάτι τόσο κορυφαίο? Αυτό ακριβώς είναι το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Να θυμίσω. Εκτίμηση έχετε στο κίνημα αλλαγής, πολιτική εκτίμηση? Κοιτάξτε, η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν είναι ένα mini market στα Πετράλωνα που λειτουργεί τελείως ανεξάρτητα από το κεντρικό οικοδόμημα του επιτελικού κράτους του πολύ διαφημισμένου. Η ΕΕΠ ήδη από τον Ιούλιο του 2019 υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πολιτικός προϊστάμενος, να το πούμε καθαρά, πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ελάχιστο οφειλόμενο χρέος κάθε διοικητή ή ηγεσία της ΕΕΠ είναι να αναφέρεται στον πολιτικό προϊστάμενο και να του λέει ποιους παρακολουθεί. Αν παρακολουθεί, όπως αποδεικνύεται, έναν Έλληνα ευρωβουλευτή, το ελάχιστο που έχει να κάνει ο διοικητής της ΕΕΠ είναι να ενημερώνει τον πολιτικό του προϊστάμενο.
Αυτές οι απαντήσεις, κύριε Κλαβιανέ, θα πρέπει να δοθούν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Να απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός πόσα γνωρίζει και από πότε γνωρίζει. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι η απάντηση εύκολη, δεν άκουσα, δεν είδα τίποτα, δεν είναι ούτε πιστική, ούτε μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί αποδεικνύεται ότι και τα άκουγαν και τα έβλεπαν όλα. Υπάρχει μια απάντηση, δύο ερωτήματα μένουν. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό που διαρρέεται από κυβερνητικές πηγές, ότι είχε ζητηθεί η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη επειδή είχε σχέση με τους Κινέζους από ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες? Αυτό, όσο αβάσιμο και έολο και αν ακούγεται, θα πρέπει να απαντηθεί από εκείνους που το διακινούν. Η κυβέρνηση που μέσα από non-papers διακινεί φήμες και αστήρικτους ισχυρισμούς όλη μέρα σήμερα, θα πρέπει να σοβαρευτεί, να έρθει στη Βουλή, πρώτα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτή τη φορά να πει την αλήθεια. Κύριε Κλαβιανέ, επιμένω σε αυτό, διότι υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, ήρθε πλάι στον κύριο Κοντολέωτα και δεν είπε την αλήθεια. Να σας συγκλήσω λίγο. Καλούμε να έρθουν στη Βουλή και να πούν γιατί, με ποια διαδικασία, με ποια στόχευση, ποια διάρκεια παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε, το κάνω πιο ξεκάθαρο. Υπονοείται δηλαδή ότι ακόμα και τώρα μπορεί να λέγονται ψέματα για το θέμα του Predator, της παρακολούθησης μέσω Predator από την κυβέρνηση? Εγώ παραθέτω, κύριε Κλαβιανέ, και στους τηλεθεατές μας ορισμένα δεδομένα. Η παρακολούθηση, η αποδεδειγμένη, η ομολογημένη παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη έγινε σε χρόνο αμέσως μεταγενέστερο και της αποτυχημένης εγκατάστασης του Predator στο κινητό του. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μια φράση μόνο. Τι σημαίνει σε πολιτικό επίπεδο στη διάταξη των κομμάτων και στην αντιπολιτευτική βεντάλια και του Κινήματος Αλλαγής και των άλλων κομμάτων αυτό το σοβαρό τραύμα που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και Κινήματος Αλλαγής και γενικότερα στη Δημοκρατία? Για εμάς, ξέρετε, ελπίζω και για άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως για τους δημοκράτες πολίτες, αυτό είναι ένα βαθύ θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας. Έτσι το βλέπουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και θεσμική συνέπεια από την αρχή. Παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Παράγει πολιτικό αποτέλεσμα όσον αφορά στο έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπίστειας αυτής της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν χαίρει της εμπιστοσύνης και δεν χαίρει οποιασδήποτε αξιοπιστίας όταν δεν δίνει τις δέουσες απαντήσεις και διευκρινήσεις σε τόσο θεμελιακά ζητήματα δικαιοσύνης, δημοκρατίας και διαφάνειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.